Λοιπόν, εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα, μέρος τέταρτο. Λοιπόν, σήμερα μιλήσαμε για τα φορολογικά, μιλήσαμε για τον έμφυα, για το δώρο Πάσχα, μιλήσαμε για το νέο δικαστικό χάρτη της Κρήτης και το νέο ποινικό κώδικα. Πάμε να κάνουμε τώρα και πολιτική κουβέντα, διότι οι ευρωεκλογές έρχονται. Ούτως ή άλλως και τα κόμματα έχουν αρχίσει και ζεσταίνουν τις μηχανές τους για τα καλά, για την εκλογική μάχη της 9ης Ιουνίου. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, καταγωγή βεβαίως εδώ από την Κρήτη, από το Λασίθι, και να πούμε βεβαίως ότι είναι και λέκτορας πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Λάιντε στην Ολλανδία. Κύριε Καρχημάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ευρωπαϊκής πολιτικής και διαχείρισης κρίσεων συγκεκριμένα. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τις ευρωεκλογές. Εσείς είστε ο νεότερος υποψήφιος ευρωβουλευτής, σωστά? Πράγματι, ο νεότερος. Ελπίζω να είναι σημάδι φρέσκων ιδεών. Πώς πήρατε την απόφαση αυτή? Ξέρετε, είναι πάντα πολύ δύσκολο και θέλει πολύ σκέψη το να αφήσεις για ένα μικρό χρονικό διάστημα τη δουλειά σου, ιδιαίτερα όταν είναι στο ακαδημαϊκό χώρο και στο εξωτερικό, και να πάρεις μια τέτοια απόφαση. Η δική μου απόφαση λύθηκε με βάση τρεις άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με το μοντέλο του ευρωβουλευτή στην Ελλάδα, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, ποιο είναι το μοντέλο του ευρωβουλευτή μέχρι σήμερα, με εξαίρεση πρέπει να πω του Νίκου Ανδρουλάκη και του Νίκου Παπανδρέου. Ναι. Θα εξηγήσω γιατί. Το μοντέλο του ευρωβουλευτή είναι ότι ψηφίζαμε κάποιους ανθρώπους, οι άνθρωποι αυτοί εκλέγονταν, για 5 χρόνια εξαφανίζονταν και 5 χρόνια μετά ξαναζητάνε την ψήφο μας. Α, τώρα αυτό έχετε, το μοντέλο δεν με ικανοποιεί. Έχετε δίκιο, κύριε Καρχημάκη, και σωστό είναι αυτό, διότι η αίσθηση που υπάρχει σε πολύ κόσμο είναι ότι τους ευρωβουλευτές, ιδίως στην επαρχία, σε πολλές περιοχές εδώ χώρας, τους βλέπουν μόνο όταν είναι η επίσημη προεκλογική περίοδος. Το υπόλοιπο διάστημα είναι άφαντη. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι σε αυτό τον κανόνα ήταν εξαίρεση. Τον αρνητικό κανόνα ήταν εξαίρεση και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Νίκος Παπανδρέου, οι οποίοι επέστρεφαν. Όμως αυτή την επιστροφή πρέπει να τη συστηματοποιήσουμε. Και γιατί πρέπει να τη συστηματοποιήσουμε? Γιατί 50-60%, μερικές χρονιές όπως η περσινή, ακόμα και 80% των νόμων που περνάνε από το Εθνικό μας Κοινοβούλιο, από τη Βουλή, έχουν ήδη ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε υποχρεωμένοι να τους ενσωματώσουμε. Άρα 50-60, ακόμα και 80% της λαϊκής μας κυριαρχίας ασκείται στις Βρυξέλλες. Πώς ακριβώς θα εκπροσωπήσεις ανθρώπους και θα εξυπηρετήσεις ή μάλλον θα υπηρετήσεις τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, αν δεν την ξέρεις? Αυτό αν που... δεν ξέρεις τα προβλήματά της. Αυτό που λέτε τώρα, κύριε Καρχημάκη, είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος όμως, ο απλός πολίτης εδώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη, το έχει συνειδητοποιήσει, δηλαδή το καταλαβαίνει μέσα του, ότι το πόσο σημαντικό είναι ότι ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας περνά τις Βρυξέλλες που έχουμε στην Ελλάδα? Θεωρώ πως όχι. Και αυτό συνδέεται και με το μοντέλο του ευρωβουλευτή. Δηλαδή, ο ευρωβουλευτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει, όχι μόνο για να ενημερώνεται, αλλά και για να ενημερώνει. Δηλαδή, εγώ όσο δούλεψα στο Ηνωμένα Έθνη, στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, επηρεάστηκα πάρα πολύ από το μοντέλο του γερουσιαστή. Ποιο είναι το μοντέλο του γερουσιαστή στην Αμερική? Στην Αμερική κάθε πολιτεία έχει τους δικούς της νόμους, το δικό της κοινοβούλιο, και είναι μια τεράστια γεωγραφική έκταση, πολλές φορές μεγαλύτερη και από την Ελλάδα ή ακόμα και τη Γερμανία, ας πούμε. Όμως ο γερουσιαστής εκπροσωπεί την πολιτεία στην Ουάσιγκτον, σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Εκεί ο γερουσιαστής είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει κάθε εβδομάδα πίσω, όχι νομικά, πολιτικά, αν δεν το κάνει δεν ξαναβγαίνει. Βασικά για να ενημερώνει, να λέει τι έγινε στην Ουάσιγκτον την προηγούμενη εβδομάδα που αφορά τους πολίτες. Να ενημερώνεται ποια ακριβώς είναι η άποψη των πολιτών για το τι θα έπρεπε να συζητηθεί στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα και σε ό,τι έχει αποφασιστεί ότι θα συζητηθεί, ποια θα έπρεπε να είναι η θέση του, και για να δεχτεί κριτική. Πολύ βασικό το να δεχτεί κριτική. Ξέρετε, για να μπορέσουμε να έχουμε δημοκρατία, πρέπει η πολιτική μας, η αιρετή μας να λογοδοτούν. Χωρίς λογοδοσία δεν υπάρχει δημοκρατία. Πώς θα λογοδοτήσει ο πολιτικός άμα δεν είναι ορατός στον πολίτη και είναι χαμένος στις Βρυξέλλες? Η υψηλή μισθή των ευρωβουλευτών δεν είναι για να κάνουν ντολτσεβίτα. Είναι για να επιστρέψουν την ομάδα και να μιλάνε με τους πολίτες. Ωραία το λέτε, κύριε Καρχημάκη, γιατί και ο κόσμος λέει αυτοί παίρνουν πολύ ψηλούς μισθούς. Ναι, ζωάρα κάνουν, ντολτσεβίτα, όπως το είπατε. Ναι, δεν είναι όμως γι' αυτό. Είναι για να μπορούν να επιστρέφουν και να μιλάνε με τους πολίτες. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει ακριβώς με την ποιότητα της παρέμβασής μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε το πολύ θλιβερό ρεκόρ να είμαστε τρίτοι από το τέλος σε επιδραστικότητα. Παρά τις πολύ σπουδαίες πρωτοβουλίες του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως παραδείγματος χάρη το εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, το Rescue,
τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενισχύση της περιφερειακής υγείας, τα οποία δεν είναι δυστυχώς ευρέως γνωστά, ήταν πρωτοβουλίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Και παρά αυτές τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, σαν σύνολο, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, στο σύνολό τους, κατατάσσονται στην τρίτη θέση από το τέλος σε επιδραστικότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ουραγή. Πέρα από αυτό, κερδίσαν πολύ λίγα για τη χώρα. Και όταν το 50-60% των νόμων που αφορούν τη ζωή μας αποφασίζονται στις Βρυξέλλες, το να είμαστε τρίτοι από το τέλος, μα δεν κερδίσαμε τίποτα. Αυτό, εγώ δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει με την κακή προαίρεση των Ευρωβουλευτών. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με το ζήτημα της γνώσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο οικοδόμημα. Και πρέπει να ξέρεις με ποιον θα διαπραγματευτείς, πότε, πώς και γιατί, και βασικά πώς θα μπορέσεις να ζήσεις και να δημιουργήσεις πολιτικές σχέσεις σε ένα διεθνές περιβάλλον, πολυπολιτισμικό, το οποίο είναι ιδιαίτερο σύνθετο. Yeah. Σε ό,τι με αφορά, το γνωρίζω, διότι αυτό είναι το αντικείμενό μου. Το διδάσκω, το ερευνώ και ήδη ζω σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Άρα μετράει, χρειάζεται και μια είδους τεχνογνωσία, κύριε Καρχημάκη, και βεβαίως και γνωριμίες πάντοτε. Τεχνογνωσία και κουλτούρα. Τεχνογνωσία και κουλτούρα. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζεται η Ευρωβουλή από τους πολιτικούς συνήθως. Ναι. Δυστυχώς, για πάρα πολύ κόσμο και για πάρα πολλά ψηφοδέλτια βλέπουμε ότι η Ευρωβουλή είναι ένα είδος χρυσής αποστρατείας. Δεν μπορεί να είναι χρυσή αποστρατεία. Πρέπει να είναι πεδίο συνεχούς αγώνα και δουλειάς. Και εκεί έχει σημασία να επιλέξουμε ανθρώπους που έχουν αυτή την όρεξη. Και βεβαίως άνθρωποι νέοι οι οποίοι ξέρουν ότι το μέλλον τους κρίνεται από την επόμενη Ευρωβουλή, διότι στην επόμενη Ευρωβουλή κρίνεται, παραδείγματος χάρη, το ποιος θα είναι ο παραγωγικός χάρτης της Ευρώπης. Θα συνεχίσουμε να ζούμε μονάχα, ας πούμε, από τις υπηρεσίες, ή θα μπορέσουμε να έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι θα εργάζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακούς νομάδες, ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην οι οποίοι διαπρέπουν στην παραγωγή. Όλα αυτά θα αποφασιστούν στην επόμενη Ευρωβουλή. Θα αποφασιστεί το αν θα υπάρχει περιβάλλον να ζήσουν τα παιδιά μας. Θα αποφασιστούν τα εργατικά μας δικαιώματα. Άρα, οι νέοι άνθρωποι έχουν και έναν παραπάνω λόγο να ασχοληθούμε και να δουλέψουμε για αυτή την Ευρώπη. Αυτοί οι βασικοί τρεις λόγοι ήταν που με έκαναν να πω τον αυτό το τρίτυχο. Πρέπει να τεθούν στον. Αυτό το τρίτυχο σας όθησε να βγείτε μπροστά έτσι και να είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Τώρα όμως, μιλώντας γενικότερα για τις εκλογές της 9ης Ιουνίου, ποιο είναι το διακύβευμα? Είναι όλα αυτά που μας περιγράψατε πριν, είναι και κάτι άλλο? Ποιο είναι το διακύβευμα της κάλπης? Το διακύβευμα είναι διπλό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το διακύβευμα είναι η αλλαγή στην Ευρώπη. Ξέρετε, τα τελευταία 14 χρόνια έχουμε μια συντηρητική ηγεμονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών, τα δύο όργανα τα οποία παίρνουν από κοινού τις αποφάσεις στην Ευρώπη, τα κόμματα που είναι αδελφά της Νέας Δημοκρατίας, είχαν πλειοψηφία. Πού μας οδήγησε αυτό? Μας οδήγησε σε μια όξυνση των ανισοτήτων, μας οδήγησε σε μια Ευρώπη η οποία έχει σε πρώτο πλάνο τα κέρδη των μεγάλων εταιριών, το οποίο όμως οδήγησε στην φτώχεια και την ανέχεια της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, δημιούργησε μια Ευρώπη της ανασφάλειας, τόσο σε επίπεδο κοινωνικό όσο και σε επίπεδο γεωπολιτικό. Η Ευρώπη απέτυχε στον ιστορικό της ρόλο, ο οποίος ήταν να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή. Το βλέπουμε τόσο στη γειτονιά μας στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή. Οδήγησε σε μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων εντός της χώρας και ανάμεσα στις χώρες. Αυτό πρέπει και μπορεί να αλλάξει. Πώς μπορεί να αλλάξει? Με την ενίσχυση των προοδευτικών δυνάμεων και δι' των προοδευτικών δυνάμεων που δεν εκφράζουν μόνο οργή για αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί πάρα πολύ κόσμο εκφράζει την οργή και δικαιολογημένα, αλλά και την πρόταση ελπίδας για το εναλλακτική. Αυτή τη στιγμή, πρόταση ελπίδας και εναλλακτική προσφέρουν μόνο οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Σοσιαλδημοκράτες. Το χώρο στον οποίο συμμετέχει το ΠΑΣΟΚ. Άρα, το πρώτο επίδικο είναι αλλαγή στην Ευρώπη. Το δεύτερο επίδικο αφορά την ίδια τη δημοκρατία στη χώρα. Ξέρετε, κομβικό ζήτημα σε μια δημοκρατία είναι η εναλλαγή πολιτικών κομμάτων, θέσεων, ιδεών. Αυτό στην Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να το διαλύσει. Πώς επιχειρεί να το διαλύσει? Λέγοντας ότι μπορεί εγώ να μην τα κάνω καλά, γιατί αυτό στην ουσία λέει. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς τον πληθωρισμό, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την ακρίβεια, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την ανασφάλεια, αλλά δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Το μόνο που έχει να επιλέξει είναι μάνατζερ. Η απάντηση σε αυτό, και γι' αυτό το λόγο επιλέγει και τον κύριο Κασελάκη, που οι πολιτικές τους είναι και κοντινές. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Άρα στις επόμενες ευρωεκλογές πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με την ίδια τη δημοκρατία. Διότι αν δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για τη χώρα, κυβερνητική πρόταση για τη χώρα, θα μιλάμε για ένα καθεστώς.
Άρα, μιλώντας για το Πασό Κίνημα Αλλαγής, κύριε Καρχημάκη, ποιοι είναι οι στόχοι, ποιες είναι οι εκτιμήσεις εν ώψη κάλπης, σε επίπεδο ποσοστών, σε επίπεδο αριθμητικής εκλογής και βεβαίως θα ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο και τις δημοσκοπήσεις, που πάντοτε έχουν και αυτές το ενδιαφέρον τους. Πράγματι, έχουν το ενδιαφέρον τους. Σε ό,τι αφορά το Πασό Κίνημα Αλλαγής, θεωρώ ότι ο αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι η δεύτερη θέση με ένα ισχυρό ποσοστό, το οποίο θα μας επιτρέπει να μιλάμε ως κυβερνητική εναλλακτική για τη χώρα. Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτό το οποίο υπονοείται είναι ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τρίτο το Πασόκ, ναι. Θα ήθελα να σας πω. Εννοώ συγκριτικά με προμηνών δημοσκοπήσεις που έδειχναν δεύτερο το Πασόκ. Ναι. Θεωρώ ότι η στατιστική επιστήμη είναι μια επιστήμη και ως άνθρωπος ο οποίος έχω μάθει και γαλουχηθεί μέσα σε αυτό το. Σε αυτή την λειτουργία δεν θα αμφισβητήσω τις δημοσκοπήσεις. Θα πω όμως ότι πρέπει να τις διαβάζουμε σωστά. Uh-huh. Ποιο είναι το δεύτερο κόμμα? Δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά είναι αποφάσιστη με 18%. Μεγάλη δεξαμενή. Με 18%. Μεγάλη δεξαμενή, κύριε Καρχημάκη. Αυτή η αναποφάσιστη σε ποσοστό 43% uh-huh. απαντούν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Σε ποσοστό μόλις 17% απαντούν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν η ΣΥΡΙΖΑ. Τι πιστεύετε? Ποια είναι η πιθανότητα να είναι πιο ψηλά το ΠΑΣΟΚ, εφόσον η μικρή διαφορά που δίνει τον πετόν της πρόθεσης, της αρχικής πρόθεσης, το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο με το 43% δυνητική ψήφο στις αναποφάσεις τους ή ο ΣΥΡΙΖΑ με το 16%? Εγώ λέω το ΠΑΣΟΚ. Σαφές. Λοιπόν, και ένα τελευταίο έτσι, ένα μήνυμα θέλω να δώσετε στους κριτικούς, γιατί έχετε και την καταγωγή σας εδώ από την Κρήτη, από τα ανατολικά του νησιού. Ένα μήνυμα προς τους κριτικούς. Πρέπει στις επόμενες ευρωεκλογές να διασφαλίσουμε ότι η Κρήτη θα έχει ισχυρή εκπροσώπηση στον προοδευτικό χώρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι λοιπόν σημαντικό να στηριχθούμε οι άνθρωποι που έχουμε καταγωγή από την Κρήτη, έχουμε μνήμες, έχουμε αγάπη για την Κρήτη και που θα έχουμε σκοπό να αγωνιστούμε για να μπορέσουν να έρθουν κονδύλια περιφερειακής ανάπτυξης, να έρθουν ευκαιρίες στην περιφέρειά μας και να ασχοληθούμε με την Κρήτη σε πρώτο πλάνο. Λοιπόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας, στην Κρήτη σήμερα. Καλή υπομονή, καλό τρέξιμο, καλή δύναμη να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ.